Ο κύριος Κώστας Λάβδας είναι, όπως ξέρετε, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο. Του ζήτησα να είναι μαζί μας. Δεν ξέρω αν είναι ώρες ιστορικού απολογισμού αυτές ή αν τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ απλά για τον καθέναν μας, όπως βλέπει τα γεγονότα. Καλημέρα σας, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και καλή χρονιά δεν έχει τύχει. Δεν έχουμε πει, βέβαια. Μιλήσουμε. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Είναι ώρες απολογισμού. Η Ελλάδα έχει κλείσει καταρχάς τους λογαριασμούς της με τη μοναρχία, γιατί έχω την αίσθηση ότι κάθε φορά που υπάρχει οποιαδήποτε αφορμή, είτε αυτή είναι μια δημόσια δήλωση, είτε κάποια συνέντευξη, είτε βεβαίως ένα γεγονός τραγικό σε προσωπικό επίπεδο όπως ένας θάνατος, μοιάζει να αντιδράμε κάπως διχαστικά και κάπως ίσως και φοβικά απέναντι σε αυτό το κεφάλαιο. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κλείσει το ζήτημα της μορφής του πολιτεύματος οριστικά και ανετάκλητα με το δημοψήφισμα του 1974. Δεν χωράει αμφιβολία. Ναι, αν έχει κλείσει μέσα μας εννοώ. Ναι. Να σας πω, ναι. Κοιτάξτε, είμαστε μια μεσογειακή κουλτούρα, αυτό δεν είναι κακό. Είμαστε μια επίσης πολιτικοποιημένη κουλτούρα, η οποία εκφράζεται εύκολα. Ο συνδυασμός του μεσογειακού με το πολιτικοποιημένο και μια φορά οδηγεί και σε έντονη έκφραση και χρήση επιθέτων έτσι, και πραγμάτων τα οποία διαφορετικά κανείς δεν χρειάζεται. Άρα σε αυτό αποδίδω κυρίως αυτό που σωστά λέτε, ότι και ο θάνατος προκαλεί ένα είδος διένεξης. Αντιθέτως, νομίζω ότι το θέμα έχει κλείσει οριστικά και θα ήταν ένδειξη ωριμότητας για μένα να κυδευτεί η δημοσία δαπάνη ο τέος βασιλιάς Κωνσταντίνος. Πώς το εννοείτε? Κοιτάξτε, είναι μέρος της ελληνικής ιστορίας. Να πούμε καταρχήν ότι ως αρχηγός κράτους, να πούμε καταρχήν το αυτονόητο, το θεωρούμε όλοι, ότι δεν είναι η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση έχει διακριτική ευχαίρεια να κρίνει, έκρινε όπως έκρινε, καλώς, δεν το θεωρώ τεράστιο θέμα. Άρα στο συγκεκριμένο ζήτημα αποδέχομαι πλήρως αυτή την άποψη, όπως αποδεχόμουν και θα προτιμούσα. Και την αντίθετη άποψη. Όχι ως πανεπιστημιακός, ως πολίτης την αντίθετη άποψη. Προσέξτε όμως, πρώτον, βεβαίως δεν είναι συνταγματική υποχρέωση να κοιτάξει τη δημοσία δαπάνη, ήθιστε όμως για τους πρώην αρχηγούς κράτους και το ερώτημα είναι. Ως έκτοτος μονάρχης θα έπρεπε να τον τιμήσουμε, ναι. Ως πρόεδρο. Η άποψή μου είναι ναι, διότι η μοναρχία, οι μοναρχικές περίοδοι όπως και οι ρεπουμπλικανικές περίοδοι, την οποία ρεπουμπλικανική περίοδο τη μεγαλύτερη ζούμε αυτή τη στιγμή και ευτυχώς, είναι κομμάτι της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ιστορίας και οι μοναρχικές περίοδοι ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Ξέρετε, αυτό μου έλεγε χθες συνάδελφος και ομολογώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ έτσι. Αν βάλει κανείς την σύντομη χρονικά, έτσι, με όρους ιστορίας παρουσίας του ελληνικού κράτους, το μεγαλύτερο κομμάτι. Ναι, του σύγχρονου ελληνικού κράτους, το μεγαλύτερο είναι κομμάτι. Έτσι. Είναι μοναρχικό. Τώρα, επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος είχε την ατυχία να αναλάβει το θρόνο σε μια δύσκολη περίοδο, σε πολύ μικρή ηλικία και με μεγάλη απειρία. Πρέπει να θυμόμαστε επίσης ότι το Σύνταγμα του 1952 ήταν ένα σύνταγμα το οποίο καθιέρωνε με τη βασιλευόμενη δημοκρατία, αλλά είχε πολλά στοιχεία προηγούμενων συνταγμάτων του 1964, ειδικά και του 11 σε έναν βαθμό. Και άρα είχε σε έναν βαθμό και ένα προοδευτισμό, αλλά ήταν ένα συντηρητικό σύνταγμα, στο πλαίσιο του οποίου ο πατέρας του, ο Παύλος ο Πρώτος, ασκούσε αρκετά παρεμβατικά το ρόλο του ως μονάρχη στο συνταγματικό πλαίσιο. Και αυτό μάλιστα είχε οδηγήσει και σε διενέξεις ερμηνευτικές και άλλες για το ρόλο του. Του βασιλιά κτλ. Άρα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να κριθεί ο άπειρος και τελικώς ακατάλληλος. Δεν υπάρχει καμία εμβολία. Αλλά υπήρξε κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Κατά την άποψή μου, και δέχομαι απόλυτα και την άλλη άποψη, γιατί το θέμα είναι να έχουμε την οριμότητα να μην πάμε σε διένεξη για το καθένα. Ναι, και όπως λέτε και εσείς, δεν είναι πια και τόσο σημαντικό στην πραγματικότητα αυτό το θέμα. Αλλά νομίζω πρέπει να καταλάβουμε ότι η ιστορία μας έχει πολλές πλευρές. Δεν έχουμε κανένα λόγο να ντρεπόμαστε για τη μοναρχική σκοπιά της. Και το θέμα του έκτοτου που κάποιοι επαναλαμβάνουν συνεχώς. Αυτό θα σας ρωτούσα. Έχετε δίκιο. Να το πούμε λίγο. Αφήστε με να θέσω μόνο το αντεπιχείρημα. Γιατί και οι ακροατές μας ενδεχομένως μπορεί να μην την έχουν παρακολουθήσει αυτή τη συζήτηση. Υπάρχει λοιπόν μια άποψη που λέει ότι είτε σε κάποιον αρέσει, είτε σε κάποιον δεν αρέσει. Έχει κρυθεί από το δημοψήφισμα, έχει κρυθεί αυτό. Σωστά, ναι, αλλά όπως και να έχει, θέλω να πω, υπήρξε ως το 1974. Υπήρξε νόμιμα αρχηγός αυτού του κράτους. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε ανατροπή. Ήταν κληρονομικό το δικαίωμα. Η Ελλάδα είχε βασιλεία. Από το τότε πολίτευμα νομίμως έτσι. Το αντεπιχείρημα λέει ότι ναι, αλλά ο ελληνικός λαός επέλεξε, ψήφισε ότι θέλει κάτι άλλο. Και έτσι διεκόπη, δεν ήταν μια θητεία που ολοκληρώθηκε, αλλά διεκόπη με τη βούληση του λαού και κηρύχθηκε έκτοτος. Επομένως δεν του οφείλεται η αναγνώριση αυτή. Σωστά, κοιτάξτε. Καταρχήν έκτοτος έγινε σε πρώτη φάση από τη δικτατορία, διότι όταν με όλη την απειρία του και την, ας το πούμε έτσι, πολιτική όχι προσωπική, ούτε υπήρξε ένα συμπαθής άνθρωπος προσωπικό επίπεδο,
Αλλά ήταν σαφές ότι ανακατάλληλος αυτόν τον ρόλο. Όταν τελικώς αποφάσισε να ενταχθεί στην Δευτεροβουλία, ήταν πολύ αργά, γνωρίζουμε όλη την ιστορία, αναγκάστηκε να φύγει, τον δίωξε η Χούντα, εν πάση περιπτώσει, και έπεσε, πώς έπεσε, επί δικτατορίας. Ήρθε μετά το δημοψήφισμα, το οποίο έκλεισε μία για πάντα αυτή την ιστορία. Αλλά το θέμα του τη μεταπολίτευση, κοντά, λέτε έτσι, όχι το χουντικό, το 1974. Άλλο το δημοψήφισμα τη μεταπολίτευση του 1974. Αυτό έκλεισε για πάντα, κατά την άποψή μου, με ένα τεράστιο, με τεράστια πλειοψηφία που άγγιζε σχεδόν το 70% το ζήτημα. Και εκεί είμαστε, και το επαναλαμβάνω, γίνομαι ίσως υπερβολικό στην επανάληψη, αλλά αυτό είναι μείζον. Όμως το θέμα του έκπτωτου είναι πάρα πολύ, ας το πούμε έτσι, εμφιλεγόμενο, διότι υπήρξε προηγούμενο πολίτευμα, που ήταν η βασιλευμένη δημοκρατία, όπως την περιέγραφε το Σύνταγμα του 1952. Νομίμως ήταν μονάρχης σε αυτό το πολίτευμα ο Κωνσταντίνος. Μεσολάβησε το πραξικόπημα. Στο πλαίσιο της περίοδου του πραξικοπήματος έγινε η σύγκρουση της μοναρχίας με τους συνταγματάρχες. Έφυγε ο Κωνσταντίνος εξόριστος. Έγινε ένα ψευδοδημοψήφισμα εκεί από τους χουντικούς, που περάσαμε σε ένα είδος προεδρευόμενης πολιτείας. Ναι, ναι. Και στη συνέχεια με τη μεταπολίτευση, σαφέστατα, το δημοκρατικό δημοψήφισμα του 1904 έκλεισε το θέμα. Άρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά για τον έκτοτο ή μη έκτοτο. Εγώ δεν θα σας έλεγα ότι, με δεδομένο ότι ο πραγματικός ρόλος της μοναρχίας, που ήταν πολύ προβληματικός σε τελική ανάλυση, σε πολλές περιόδους, όχι πάντα, σε πολλές περιόδους, μπήκε σε μια περίοδο ανομαλίας του 1967 με το πραξικόπημα, και μέσα στα χρόνια του πραξικοπήματος καταργήθηκε σε πρώτη φάση, μην το ξεχνάμε, θα ήταν δείγμα ωριμότητας να κατανοήσουμε ότι και οι μοναρχικές περίοδοι, το τέλος των οποίων είδαμε με το δημοψήφισμα του 1974 και όχι από τη Χούντα, και από φυσική άποψη με τον θάνατο του Κωνσταντίνου II, θα έπρεπε να αναγνωριστεί ως κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Θα συμπίπτει απολύτως. Και επιτρέψτε μου, κύριε Μπεράκη, μόνο το εξής. Παρακαλώ. Πόσοι πολιτικοί αρχηγοί έχουν κυδευτεί δημοσία δαπάνη, όχι πρόεδροι δημοκρατίας, όπως υπουργοί, πολλοί, όλων των χρωμάτων, όπως θέλετε. Κατά συνέπεια, κατά την άποψή μου, θα ήταν δείγμα ωριμότητας και ασφάλειας. Εδώ βέβαια δεν είναι, για να είμαστε έτσι, νομίζω ότι δεν είναι τόσο το δημοσία δαπάνη που απασχόλησε. Είναι και το κομμάτι του λαϊκού προσκυνήματος κλπ. Νομίζω ότι είναι αυτό είναι το κομμάτι το προβληματικό. Ναι. Νομίζω όμως ότι ούτε αυτό θα ήταν προβληματικό. Η εικόνα που έχω είναι ότι θα πήγαιναν ελάχιστοι άνθρωποι και πολλοί τουρίστες. Αλλά μέσα σε τόσο δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτό. Ναι. Νομίζω πρέπει να πάμε να γυρίσουμε σελίδα. Είναι ένα θέμα γιατί πρέπει να υπάρξει ωριμότητα και όχι υπερβολή. Ναι, συμπίπτει αυτό που μας λέτε με αυτό που γράφει και ο ακροατής μας τώρα, ο κύριος Βασιλιάδης, με τίτλο, σε ένα mail με τίτλο «Άρνηση ιστορίας». Μοιάζει με κάποιο τρόπο να αρνούμαστε ένα κομμάτι. Υπάρχει και αυτή η οπτική. Νομίζω χωρούν όλες στη συζήτηση τη σημερινή. Πιστεύετε ότι θα ήταν άλλη η συζήτηση σήμερα ή άλλη επικρατούσα άποψη σήμερα, αν δεν είχαν προηγηθεί, ας πούμε, τα κοντέινερ που τα βλέπω να τα θυμίζουν αρκετοί σήμερα στα δημοσιεύματα στον τύπο? Είναι πιθανό, αλλά ξέρετε, νομίζω πρέπει η ματιά μας... Με άλλα λόγια θέλω να πω, είναι τα δημοκρατικά μας αντανακλαστικά μόνο ή είναι και μία έτσι προσωπική άποψη? Μπορεί να είναι, αλλά πρέπει η ματιά μας να είναι πιο θεσμική και πιο μακροϊστορική. Το Σύνταγμα δεν επέβαλε κάτι τέτοιο, αναφέρομαι τώρα στην κυρία Δημοσία Δαπάνη και ό,τι άλλο. Η άποψή μου είναι ότι θα ήταν ορθότερο για να δείξει την ανωτερότητά της και την οριμότητά της η τρίτη ελληνική δημοκρατία. Η μοναρχία, με τα καλά της και τα κακά της, ήταν μια πολύ μεγάλη περίοδος ελληνικής πολιτικής ιστορίας. Έχει κλείσει, αλλά δεν έχουμε κανένα λόγο να ζούμε σε αυτό το διπολικό. Έτσι, το ένα είναι άσπρο, το άλλο είναι μαύρο, το ένα είναι εξαιρετικό, το άλλο είναι ελεηνό κλπ. Είναι κομμάτι όλα αυτά της ιστορίας μας και νομίμως ανέβηκε στο θρόνο ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, όταν το 1964 πέθανε ο πατέρας του, ο Παύλος ο Πρώτος. Και αυτό νομίζω, και όχι το έκτοτος, θα έπρεπε να μετρήσει. Χωρίς να είναι μείζον θέμα, το τονίζω. Ναι. Ως προς το δημοσία δαπάνη που λέτε, δε, είναι αρκετοί ακροατές μας που θυμίζουν όταν και ο Ολυμπιονίκης. Οπότε υπάρχουν και άλλες αφορμές. Υπήρξε στέλεχος, πολύ σωστά, ο Ολυμπιονίκης, και υπήρξε στέλεχος πολύ αξιόλογο του Ολυμπιακού κινήματος μέχρι τη μεγάλη ηλικία πλέον που δεν μπορούσε πρόσφατα. Άρα είχε πολλές πτυχές. Ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος, που απεδείχθη εντελώς ακατάλληλος για τον ρόλο τον οποίο έλαβε νέος το 1964 όταν πέθανε ο πατέρας. Δεν υπάρχει καμία ευκολία. Αρκετοί βέβαια θυμίζουν και την περίπτωση της Φρυδερίκης το 1981, που θάφτηκε δίπλα στο σύζυγό της, ενώ βρισκόταν τα τελευταία χρόνια μετά το τέλος της μοναρχίας, βρισκόταν στην Ισπανία. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε, όσο απομακρυνόμαστε ιστορικά και έχουμε απομακρυνθεί πολύ πλέον, θα έπρεπε να αποκτήσουμε μια ματιά ωριμότητας και υπέρβασης. Και νομίζω θα εξυπηρετούσε σε αυτή την κατεύθυνση η άποψη είναι που έχουμε αρκετοί ότι θα έπρεπε να κυδευτεί δημοσία δαπάνη. Σε καλή όμως περίπτωση,
Το μείζον ζήτημα είναι να κατανοήσουν ότι το δημοψήφισμα το 1974, όχι το ψεύδο δημοψήφισμα της Χούντας, ναι, που επίσης βεβαίως προκατήργησε, μην το ξεχνάμε, τη μοναρχία, έτσι, αλλά το τελικό, το νόμιμο, το δημοκρατικό το 1974, έκλεισε για πάντα ένα θέμα. Δεν συμφωνώ όμως με τη συνεχή επίκληση του επιχειρήματος, ήταν έκπτωτος. Έκπτωτος έγινε καταρχήν λόγω της εξέλιξης που ξεκίνησε με το ταξιδόπημα του 1967. Το άλλο ερώτημα, το οποίο επινευθύνεται προηγουμένως, πώς τελικώς υπηρέτησε τον ρόλο αυτό, φοβάμαι ότι μπορεί παρά να έχει μια πολύ αρνητική αποτίμηση, διότι και άπειρος ήταν και παρεμβατικός ταυτόχρονα, έγινε τελικός, έτσι, παρά τις όποιες καλές προθέσεις είχε. Αλλά αυτό μοιάζει να είναι άσχετο με το τι προβλέπετε για έναν πρώην αρχηγό κράτους και πρόεδροι δημοκρατίας δεν ήταν όλοι εξαιρετικοί στο ρόλο τους, ούτε ήταν όλοι ίδιοι. Από την άλλη μεριά, να θυμίσουμε, για να έχουμε, όπως είπατε και εσείς, και τα δύο επιχειρήματα, ότι δεν υπάρχει καμία θεαματική υποχρέωση. Δηλαδή η κυβέρνηση κρίνει, είναι στη διακριτική ευκαιρία της κυβέρνησης. Ναι. Επειδή οι προηγούμενοι αρχηγοί κράτους τάφηκαν όπως τάφηκαν, έχω και εγώ την άποψη και πιστεύω ότι θα εξυπηρετούσε, είναι σχεδόν δεύτερο σε αυτό το μη μείζον θέμα, ξαναλέω. Θα εξυπηρετούσε αυτή την αντίληψη της πέρβασης και ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια φάση που η διαιρετική τομή είναι πολύ κρίσιμη. Σας θυμίζω ότι φτάσαμε σε εμφύλιο με τους Βενιζελικούς και τους Κωνσταντινικούς κάποτε. Η κρίσιμη διαιρετική τομή μοναρχικών ρεπουμπλικανών να έχει σβήσει οριστικά και να αντιμετωπίζουμε την ιστορία με την απόσταση. Δεν είμαστε εκεί. Πρέπει. Δεν είμαστε εκεί. Και ίσως, κύριε καθηγητά, να είναι και κάπως βολική η συντήρηση διαφόρων διαιρέσεων. Ενώ σε επίπεδο πολιτικό. Μπορεί να γίνει για όσους ξέρετε, θέλουν να τις εκμεταλλευτούν ή θέλουν να αποπροσανατολίσουν ή θέλουν να καβαλήσουν τα κύματα προς μια κατεύθυνση. Αυτή η διαιρετική τομή των ρεπουμπλικανικών και των μοναρχικών στοιχείων έχει νομίζω σβήσει για πάντα. Ξαναλέω, είμαστε μια μεσογειακή κουλτούρα και ταυτόχρονα μια πολιτικοποιημένη κουλτούρα και καμιά φορά δίνουμε και μια έμφαση και μια υπερβολή στο λόγο μας. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει πλέον θέμα κατά κανένα τρόπο. Παράλληλα, να προσθέσουμε, επειδή είμαστε ένα πλουραλιστικό κράτος δικαίου, η συνέχεια της μειοψηφίας της τότε δικαιούται να εκφράζεται. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν δικαιούται να αμφισβητεί το πολίτευμα, προφανώς, αλλά δικαιούται να εκφράζεται. Προφανώς. Και να έχει τις απόψεις οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές. Επίσης, να θυμίσουμε ότι υπάρχουν κοινοβουλευτικές μοναρχίες στη Δανία, στην Ολλανδία, στη Σουηδία, βεβαίως στην Βάλε ποτέ αυτοκρατορία, στον Ηνωμένο Βασίλειο. Που έχουν λειτουργήσει, δεν έχουμε και πολλά παραδείγματα να συγκρίνουμε, αλλά όσοι έχουν λειτουργήσει για τα δικά τους δεδομένα πολύ καλά. Εντάξει, ναι. Η ελληνική μοναρχία υπήρξε παρεμβατική. Είναι δύο άλλες συζητήσεις πάντως αυτές. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές κάπως θέλουμε με το ζόρι να τις κάνουμε να συναντηθούν. Η Ελλάδα το έχει λύσει αυτό το θέμα. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ το πολίτευμα από το 1974. Και πρέπει να γυρίσουμε σελίδα. Το με ποιο τρόπο γυρνάμε σελίδα είναι αυτό που συζητάμε. Ναι, ναι. Πάντως την υπέρβαση είδατε. Δεν μοιάζει να είμαστε έτοιμοι να την κάνουμε ακόμα. Δεν είμαστε κουλτούρα της υπέρβασης. Νομίζω. Κύριε Ελλάδα, είναι χαρά μου πάντα να μιλάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να έχετε μια καλή χρονιά, σας εύχομαι. Καλημέρα σας. Ο κύριος Κώστας Λάβδας, καθηγητής Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.